Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Απόψε κι αν έχουμε ειδήσεις. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κεντρικό στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο και κρατήστε μολύβι και χαρτί για να μπορέσετε να τα καταγράψετε και να τα αφομοιώσετε, γιατί είναι πολλά. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Να ξεκινήσουμε από τα πράγματα της τηλεόρασης. Φαίνεται ότι τελικά δεν θα προχωρήσει στην τελική ευθεία για την έγκριση των αδειών το κανάλι Μέγκα, για λόγους τυπικούς. Εκρίθη ότι ο φάκελός του είχε προβλήματα. Ακούω ότι πιθανόν να υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και για την αίτηση για το φάκελο κάποιων Κυπρίων, μιας κυπριακής εταιρείας που υπέβαλε τα χαρτιά της και λέγεται ότι συνδέεται με μεγάλο ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο. Και ακούω επίσης, αλλά εδώ θα κρατήσω μία επιφύλαξη, ότι αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζει και ο φάκελος που υποστηρίχθηκε από τον γνωστό ομογενή επιχειρηματία, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει τον ΠΑΟΚ. Θα κρατήσω όμως μία επιφύλαξη γι' αυτό, γιατί έχω και άλλες πληροφορίες οι οποίες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό κρατάω μία επιφύλαξη. Κυρίες και κύριοι, κατά τα άλλα, φαίνεται ότι θα αργήσει η διαδικασία, δεν θα σκάσει μέσα στα μισά του μηνός Αυγούστου, δηλαδή εκεί που θα γιορτάζουμε τη Μεγαλόχαρη. Νομίζω θα αργήσει λίγο. Γιατί, ακούστε γιατί. Ανακοινώθηκε σήμερα από τον κύριο Κρέτσο, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας, ότι κηρύχθηκε άγωνος ο διαγωνισμός για να υπάρξει μειοδότρια εταιρεία η οποία θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία που προβλέπει ο νόμος. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, την περιγράφει ο νόμος, δεν πήγε καμία εταιρεία να δώσει προσφορά, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγωνος. Θα πρέπει η κυβέρνηση λοιπόν να δράσει και κυρίως να δράσει νομοθετικά για να προλάβει τα τέρμινα, εάν δεν θέλει να αργήσει η όλη διαδικασία. Λοιπόν, αυτό είναι το τοπίο. Πόλεμος διεξάγεται εν μέσω θέρους στο προσκήνιο αλλά κυρίως στο παρασκήνιο μεταξύ των υποψηφίων διεκδικητών των αδειών των τηλεοπτικών. Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα είναι τέσσερις. Ο κύριος Καρατζαφέρης έχει φύγει. Φαίνεται ότι φεύγει και το Μέγκα. Σαββίδης Κύπρη, αλλά κρατάω για το Σαββίδη μία επιφύλαξη. Άρα θα πάμε μάλλον στους 7 που θα διεκδικήσουν και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα σας είπα, κρατήστε μολύβι και χαρτί, είναι πολλά τα θέματα. Φαίνεται ότι οι πιστωτές ενέκριναν τις εισηγήσεις της κυβέρνησης, αλλά κυρίως του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα, για την περαιτέρω χαλάρωση των capital control. Έτσι, στο δελτίο σας ενημερώσαμε, θα υπάρξουν κάποια μέτρα, τα οποία θα είναι σωστά, θα κάνουν την κατάσταση πιο χαλαρή, θα κάνουν τον βρόγχο πιο χαλαρό. Για παράδειγμα, θα μπορεί κανείς ανά δύο εβδομάδες να παίρνει 840 και αν τη μία εβδομάδα δεν το κάνει, θα μπορεί να τα παίρνει μέσα στο περιθώριο των δύο εβδομάδων όλα. Θα μπορεί το νέο χρήμα που θα μπει να το σηκώνει κανείς. Δηλαδή δεν θα υπόκειται το χρήμα αν αύριο το πρωί πας και καταθέσεις κάποια χρήματα, δεν θα υπόκειται στις δεσμεύσεις, θα μπορείς να το σηκώσεις μεθαύριο και ούτω καθεξής. Θα μπορεί να γίνεται αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Είναι σημαντικά τα μέτρα και νομίζω θα βελτιώσουν λίγο την κατάσταση από την καταιγίδα στην οικονομία που προέκυψε μετά τα capital controls εδώ περίπου και 13 μήνες. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Τουρκία. Στην Τουρκία γίνονται σημεία και τέρατα. Από τη μία αποκαλύπτεται και θα δούμε ένα βίντεο. Το πήραμε από το δελτίο ειδήσεων του Sky και νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Κάνανε καλή δουλειά οι συνάδελφοι. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τον αιματηρό τρόπο με τον οποίο επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία οι επίδοξοι πραξικοπηματίες. Θα δούμε όμως από την άλλη πλευρά και το γεγονός ότι ο Ερντογάν δεν επιλέγει μία διαδικασία τιμωρίας μέσα στην αντίληψη ενός κράτους δικαίου, αλλά επιλέγει πράξεις ομής και αιματηρής αντεκδίκησης. Να σας δώσω ορισμένα νούμερα που είναι συγκλονιστικά. Μέχρι σήμερα τίθενται σε διαθεσιμότητα και μάλλον φεύγουν από την υπηρεσία τους 49.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των προγραφών. 21.000 εκπαιδευτικοί. Κοιτάξτε εικόνες ταπείνωσης Τούρκων αξιωματικών και υπαξιωματικών. Αυτοί δεν είναι απλοί φαντάροι. Είναι Τούρκοι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τους οποίους οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας μπροστά στις κάμερες, ακριβώς για να φανεί το μέγεθος της ταπείνωσης, τους συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Είδατε πριν, όλοι αυτοί που βλέπετε είναι ανώτατοι αξιωματικοί, δεν είναι ανώτεροι αξιωματικοί. Είναι ανώτατοι αξιωματικοί από τους, και από τους τρεις κλάδους, στρατός, ναυτικό, αεροπορία, και κινούνται από το βαθμό του ταξιάρχου και πάνω. Είναι υποστράτηγοι, αντιστράτηγοι, υποναύαρχοι, αντιναύαρχοι, υποπτέραρχοι, αντιπτέραρχοι. Σε ένα προηγούμενο πλάνο είδαμε τον κύριο Οζτούρκ, τον πρώην αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας της γείτονος, με το κεφάλι στον τοίχο και σκυμμένο, με καταφανή τα σημάδια της κακοποίησης και του άγριου ξυλοδαρμού. Να σας δώσω ακόμη νούμερα. 21.000 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δίδασκαν μέχρι σήμερα στα σχολεία του Ιδρύματος Χισμέτ. Το Ίδρυμα Χισμέτ είναι αυτό που ίδρυσε ο Φετουλάχ Γκιουλέν. Είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Είναι σε 150 χώρες μουσουλμανικές και στην Τουρκία έχει πάρα πολλά σχολεία υπό τα φτερά του, κάτω από τα φτερά του, τα οποία κυρίως παρέχουν εκπαίδευση σε φτωχά παιδιά. 21.000 λοιπόν εκπαιδευτικοί, απολύονται κι αυτοί. 1.520 κοσμήτορες τουρκικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ακυρώνονται οι άδειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θεωρείται ότι πήραν θέση θετική προς το πραξικόπημα. Να σας πω ακόμη ότι μέχρι τώρα αναζητούνται 14 πολεμικά πλοία, για τα οποία δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έγιναν. Αναζητείται ένας ναύαρχος, ο ναύαρχος Κόσελε, μέλος της ηγεσίας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Πρέπει να πούμε ότι απομακρύνεται σχεδόν το 80%. Κοιτάξτε εδώ τους Times, οι οποίοι μιλάνε για τα 14 πολεμικά πλοία, των οποίων αγνοούνται τα ίχνη μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ότι σύμφωνα με μερίδα του τουρκικού τύπου, οι 8 που βρίσκονται εδώ και έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο είναι μεταξύ των 40 κομάντος και άλλων αξιωματικών και υπαξιωματικών που πήραν μέρος στην απόπειρα κατά της ζωής του Ερντογάν στην Αλικαρνασσό, ο οποίος γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, πάντοτε σε αυτό τον βομβαρδισμό ειδήσεων που αφορούν την Τουρκία, άμεσα ή έμεσα, ότι έκανε δηλώσεις κατά του Ερντογάν ο Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, κρατήστε το, είναι χρήσιμο, μίλησε για αυταρχικό ηγεμόνα, ενώ ο επίσης Γερμανός επίτροπος Oettinger, πρώην πρωθυπουργός της Βάδης Βιρτεμβέργης και θεωρούμενος ένα από τα πολύ καλά στελέχη του CDU, του κόμματος της κυρίας Μέρκελ, τον αντιπαθεί η κυρία Μέρκελ, γι' αυτό τον έστειλε στις Βρυξέλλες. Κρατήστε το όνομα, διότι μετά τη Μέρκελ ο Günther Oettinger θα παίξει σημαντικό ρόλο. Έχω την δυνατότητα να τον γνωρίζω προσωπικά και έχω εικόνα. Βγήκε και έκανε αυστηρή δήλωση, τονίζοντας ότι μια χώρα η οποία συζητάει για επαναφορά της θανατικής ποινής έχει ασύμβατη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρέπει να πούμε, για να συμπληρώσουμε αυτό το μοσαϊκό μιας άγριας εικόνας της επικαιρότητας που προέρχεται από την Τουρκία, ότι με 4 ντοσιέ το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητάει επίσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συλλάβουν προσωρινά τον Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος από το 1999 έχει ζητήσει άσυλο και μένει στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, και από εκεί κατευθύνει το περίφημο ίδρυμα Χισμέτ, που βρίσκεται σε 150 μουσουλμανικές χώρες και εδώ στα Βαλκάνια, στην Αλβανία, στο Κόσοβο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και εκπροσωπεί, κυρίες και κύριοι, το μετριοπαθές Ισλάμ. Το Ισλάμ που ανοίγει διάλογο και με την Καθολική Εκκλησία και με την Ορθόδοξη και με την Εβραϊκή θρησκεία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ζητείτε η σύλληψή του και η έκδοσή του στην Τουρκία και χαρακτηρίζεται επίσημα ως τρομοκράτης. Αυτά και πολλά άλλα από μια επικαιρότητα της οποίας αμυδρές έτσι εικόνες μπορέσαμε να σας δώσουμε. Τη συζητούμε με 5 εκλεκτούς φίλους, οι οποίοι θα καλύψουν από διαφορετικές πλευρές τα πολλά επίπεδα αυτής της επικαιρότητας και θα σας κάνουν περισσότερο ενήμερους για ό,τι γίνεται γύρω μας.
Απόστολος Καραναστάσης, βουλευτής ποιότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Γιώργος Γιοργαντάς, βουλευτής Κυλκής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήλθατε. Είναι ο κύριος Βασίλης Μαρτζούκος. Ο κύριος Μαρτζούκος προέρχεται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Είναι αντινάβαρχος εν αποστρατεία και είναι σήμερα πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήλθατε, κύριε Ναύαρχε. Χαρά μου. Κοντά μας ακόμη ο κύριος Κώστας Κατσίκης, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής των ΑΝΕΛ. Ευχαριστώ, κύριε Κατσίκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Αντώνης Βγότζας, διακεκριμένος νομικός και καλός φίλος. Θα αρχίσω από εσάς, κύριε Βγότζα, για να σας ρωτήσω για την υπόθεση των 8. Η εκτίμηση που υπάρχει, και το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά υπάρχει αυτή η εκτίμηση σε δημοσιογραφικούς κύκλους, είναι ότι στη συζήτηση Ερντογάν-Τσίπρα ο Πρωθυπουργός καταρχήν δεσμεύτηκε ότι θα τους δώσει. Βεβαίως αφού ακολουθήσει η Ελλάδα τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση έδειξε και η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία από την πρώτη μέρα είπε πως ναι μεν θα ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Άσυλο και ό,τι προβλέπεται σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα πως είναι η Ελλάδα, αλλά θα λάβουμε και υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι έλαβαν μέρος σε μια απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης στην Τουρκία. Τι λέτε, ποια θα είναι η εξέλιξη, τι αίσθηση έχετε εσείς? Θα σας απαντήσω. Ας μην βιαζόμαστε να προδικάσουμε μια διαδικασία που έχει διάφορα στάδια. Είναι κάτι ξεχωριστό το άσυλο το πολιτικό από την διαδικασία της έκδοσης. Συνδέονται εσωτερικά, αλλά είναι χωριστές διαδικασίες. Σε μια πρώτη φάση υπάρχουν διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν τροποποιηθεί με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτές οι διαδικασίες δεν κρατάνε πάρα πολύ. Για πόσες μέρες μιλάμε? Κοιτάξτε, η συνήθις πορεία τους είναι 60 με 90 μέρες. Από ό,τι διάβασα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας δήλωσε ότι αυτό θα επιτευχθεί σε 15 μέρες. Δεν μου φαίνεται ότι είναι μια ρεαλιστική τέτοια πρόοπτικη. Πάντως, ο Τούρκος πρέσβης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι αν η Ελλάδα καθυστερήσει, αυτό θα έχει συνέπειες στις διμερείς σχέσεις. Το ύφος του ήταν αρκετά πιεστικό, για να μην πω απειλητικό. Νομίζω ότι διατύπωσε ο Τούρκος πρέσβης την πάγια θέση της Άγκυρας ως προς τα όμοια και παρόμοια θέματα. Έχουμε όμως μετά ένα δικαστικό κομμάτι, το οποίο δεν το ελέγχει κανένας. Και στην παροχή του ασύλου και στην διαδικασία της έκδοσης, αν ακολουθηθεί και αυτή η διαδικασία. Αυτό βεβαίως δεν ακολουθεί μακροχρόνιες διαδικασίες, αλλά είναι διαδικασίες που κρατάνε αρκετές εβδομάδες. Και υπάρχει ένα τελικό στάδιο που είναι η απόφαση η πολιτική. Προσέξτε, ένας βασικός κανόνας. Αν τα δικαστήρια δεν συνενέσουν, δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους εκδώσει. Αν δεν μπορεί δικαστήρια... δηλαδή με πολιτική απόφαση η κυβέρνηση να ανατρέψει η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, έτσι. Αν τα δικαστήρια... Να το κρατήσουμε αυτό, κύριε Κακή, να το κρατήσουμε. Αν τα δικαστήρια συνενέσουν, είτε τα διοικητικά δικαστήρια στην παροχή του ασύλου, είτε τα ποινικά δικαστήρια στην περιοχή της έκδοσης, εάν τα δικαστήρια συνενέσουν, τότε απόκειται στην απόλυτη κρίση της κυβέρνησης για να του στείλει ή να μην του στείλει... Ένα σαφές ερώτημα στον νομικό αλλά και πολιτικό Αντώνη Βγότζα. Πιστεύετε ότι πρέπει να εκδοθούν στην Τουρκία, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, όταν έχουμε μπροστά μας διαδικασίες δικαστικές, δεν επιτρέπεται από μας να επιχειρήσουμε μία παρέμβαση. Και ξέρετε κάτι, ότι εάν μιλήσουμε πάρα πολύ υπέρ της μίας ή της άλλης εκδοχής, όλα αυτά θα μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να δημιουργήσουν προβλήματα στη χώρα. Πάντως, η υπόθεση είναι εξαιρετικά λεπτή εν ώψη των πραγματικών περιστατικών. Ελπίζω ότι δεν θα δημιουργήσουμε
στην κοινή γνώμη συνθήκες έντασης, διότι υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος, να το πω. Ναι. Είναι, θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει βελτιωμένη η σύμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Μήπως έχουμε κάποια έκρηξη και εκτείναξη προς τα πάνω του προσφυγικού προβλήματος. Μην ξεχνάτε ότι το προσφυγικό πρόβλημα είναι ίσως το πιο καυτό που αφορά τις σχέσεις Ελλάδας. Δεν είναι το μόνο, κυρίες και κύριοι, γιατί στην Πλάστιγκα υπάρχει και το κυπριακό. Αλλά πριν απ' όλα το θέμα το προσφυγικό, αυτή την περίοδο που μιλάμε, και αν η Τουρκία θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το μείζον και είναι το άμεσα επίκαιρο. Λοιπόν, πάμε στις εξελίξεις στην Τουρκία για να τις σχολιάσουμε αμέσως μετά. Να δούμε το βίντεο. Είναι 2 λεπτά και κάτι από τις ειδήσεις του Sky, που νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί μας δίνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αποτυπώνει αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες. Πάμε. Δύο ρουκέτες από F-16 πλήττουν το Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο φέρνουν στο φως τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για τυφλά χτυπήματα, καθώς τις εικόνες διακρίνονται ανυποψίαστοι πολίτες που προσπαθούν να καλυφθούν μάταια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει άγνωστος. Λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ακόμη όλα έδειχναν ότι οι πραξικοπηματίες είχαν πιάσει στον ύπνο την κυβέρνηση Ερντογάν, 9 υπουργοί του είχαν βρει καταφύγιο στην πρωθυπουργική κατοικία, αγωνιώντας για τη ζωή τους. Ο Βρετανικός Guardian δημοσιεύει τις συζητήσεις που είχαν αυτές τις κρίσιμες ώρες. Ας είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε. Θα γίνουμε όλοι μάρτυρες σε αυτή τη μάχη. Πιθανότατα θα επιτύχουν και θα πεθάνουμε απόψε. Λίγη ώρα αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος μέσω κινητού καλούσε τους πολίτες να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Ένας από τους υπουργούς ρώτησε τι είναι το FaceTime. Τι είναι το FaceTime και γιατί δεν το έχω εγώ. Αν και από εκείνη την ώρα η Πλάστιγκα έγειρε προς την πλευρά του Τούρκου Προέδρου με τις γνωστές εικόνες διαπόμπευσης των αντιπάλων του, η κατάσταση στην Τουρκία παραμένει τεταμένη. Το πρωί, ομάδα ενόπλων επιτέθηκε σε αστυνομικό τμήμα στη βόρεια επαρχία Τραμπζόν. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 2 αστυνομικοί και τραυματίστηκαν 4 ακόμη και ένας πολίτης. Ενώ οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν. Ιδιαίτερη αίσθηση πάντως προκαλεί η είδηση ότι ανάμεσα στους χιλιάδες συλληφθέντες για την απόπειρα πραξικοπήματος είναι και οι 2 πιλότοι που κατηγορούνται για την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού στις 22 Νοεμβρίου του 2015. Στην ομιλία του την περασμένη Κυριακή, ο Ερντογάν επέριψε την ευθύνη για εκείνο το περιστατικό στους πραξικοπηματίες, τονίζοντας ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις επόμενες ημέρες. Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη θρίλερ με απρόβλεπτες διαστάσεις, καθώς οι Times δημοσιεύουν ρεπορτάζ με τίτλο «Τουρκικά πολεμικά πλοία εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από το αποτυχημένο πραξικόπημα». Η Βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι 14 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού παραμένουν εν πλώ και αγνοούνται, με ορισμένους στην Τουρκία να θεωρούν ότι οι στασιαστές που πιθανώς τα ελέγχουν ίσως κατευθύνονται προς ελληνικά λιμάνια. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συζήτηση. Απευθύνομαι στον αντινάβαρχο κύριο Βασίλη Μαρτζούκο. Ποια είναι η κατάσταση στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, τώρα που μιλάμε? Από ό,τι φαίνεται, οι εκαθαρίσεις είναι μεγάλες. Είναι έτσι? Θεωρώ ότι έχουν υποστεί πλήγμα. Κέριο πλήγμα, καθοριστικό. Υπάρχει κάποιος κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο, δηλαδή στρατός ξηράς, αεροπορία ή ναυτικό? Περισσότερο στρατός ξηράς. Στρατός ξηράς. Ναι. Είδα σωματάρχες ότι αποστρατεύονται, διοικητές στρατιάς συλλαμβάνονται και ούτω καθεξής. Αυτό για τα 14 πολεμικά πλοία που λένε οι Times, τα οποία δεν αναζητούνται αλλά δεν έχουν βρεθεί. Τι εικόνα έχετε? Αν και δεν ξέρω περισσότερα από αυτά που έχω ακούσει από τις ειδήσεις, θεωρώ ότι τα πλοία δεν είναι μύγες για να κρύβονται και να χαθούν. Άρα πολύ σύντομα θα έχουμε νέα τους. Προφανώς ανήκουν σε πραξικοπηματίες, δεν ξέρω αν είναι 14 ή λιγότερα, κυβερνήτες, οι οποίοι θέλουν για ευνοήτους λόγους να γλιτώσουν τις συνέπειες. Δεν το εντάσσω δηλαδή σε αντικίνημα, αντιπραξικόπημα και ούτω καθεξής. Είναι καθαρά σπασμωδικές κινήσεις με μονομένες. Για να μιλήσουμε λίγο επιχειρησιακά. Τι δεν πήγε καλά στο πραξικόπημα και τελικά δεν πέτυχε? Τι δεν πήγε καλά κατά τη γνώμη σας, μέσα σε μια λογική καθαρά επιχειρησιακή?
σε στρατιωτικό επίπεδο πάντα όταν σχεδιάζουμε οποιαδήποτε επιχείρηση, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε το λεγόμενο κέντρο βάρους. Ποιο είναι το κέντρο βάρους? Ποιο είναι δηλαδή το σημείο το οποίο αν πληγεί στον αντίπαλο αποδυναμώνεται και συρρυκνώνεται. Στην περίπτωση του πραξικοπήματος, το κέντρο βάρους ήταν ο ίδιος ο Ερντογάν. Διότι η εξουδετέρωσή του... Λέτε ότι η αρχή του τέλους ήταν η αποτυχία των πραξικοπηματιών να τον εξουδετερώσουν. Η εξουδετερώσή του κατά οποιοδήποτε τρόπο, είτε με σύλληψη, είτε με απομόνωση από τα ΜΜΕ, είτε με φυσική με φυσικό θάνατο και ούτω καθεξής, αυτομάτως θα εκτιμώ ότι θα ενέτασε την Αμερική ανοιχτά υπέρ του πραξικοπήματος, θα ενεθάρρυνε τους διστακτικούς αξιωματικούς που δεν συμμετείχαν εξ αρχής αυτό, γιατί είχαμε και αξιωματικούς, από ό,τι φαίνεται, λίγαν διστακτικούς, γιατί αυτοί συνεκτίμησαν την παντοδυναμία Ερντογάν σε συνδυασμό με τους Κούρδους και τον πιθανό εμφύλιο πόλεμο που θα προκαλούσε ένα πραξικόπημα. Αυτοί λοιπόν δεν συμμετείχαν και μάλιστα... Είχαμε και άλλους οι οποίοι έκαναν τούμπα τελευταία στιγμή. Έκαναν τούμπα, βεβαίως. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο διοικητής της πρώτης στρατιάς, ο οποίος από την αρχή κράτησε ουδέτερη και μετά θετική στάση. Φαίνεται ότι ήταν μοιημένος, αλλά μόλις είδε ότι ο Ερντογάν τελικά διασώζεται, επικοινώνησε μαζί του για να του δώσει τη διέξοδο με την πτήση προς την Κωνσταντινούπολη. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν περάσει αρκετά 24 ώρα από την εκδήλωση του πραξικοπήματος και από την καταστολή του και ο Ερντογάν, προσέξτε, δεν έχει γυρίσει στην Άγκυρα. Προσέξτε το αυτό. Είναι ακόμη στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιμο να απαντήσουμε και στο ερώτημα γιατί τώρα. Γιατί έγινε το πραξικόπημα τώρα, τώρα και δεν έγινε για, πριν για, ή μετά. Ναι. Θεωρώ ότι δύο είναι οι λόγοι. Το ένα είναι ένα εθνικό κίνητρο και το άλλο είναι ένα, ας πούμε, ιδιωτελές κίνητρο, δηλαδή, για τις ένοπλες δυνάμεις. Το εθνικό κίνητρο ήταν ότι η Τουρκία πουθενά στο εξωτερικό δεν πήγε καλά, ούτε στο εσωτερικό, με το κουρδικό να εξελίξει και τον περίγυρο να έχει αποτύχει παντού και με τον ISIS και με τις εξελίξεις στη Συρία και με τις σχέσεις με τη Δύση και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το ένα εθνικό κίνητρο. Το δε ιδιωτελές ήταν το ότι πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί η Βαριοπούλα νούμερο 2 και ανεμένετο στις κρίσεις του Αυγούστου να γίνουν μαζικές εκαθαρίσεις. Παράλληλα... Λέτε λοιπόν ότι κινήθηκαν για να μην του επιτρέψουν να κάνει τις εκαθαρίσεις που σχεδίαζε τότε. Μετά δεν θα μπορούσε να γίνει πραξικόπημα μετά τον Αύγουστο. Και βέβαια ήταν και το άλλο, ότι το Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο γενικότερα, θα υπήρχε δημοψήφισμα για αλλαγή συντάγματος. Το νη σύνταγμα προβλέπει ενεργό υποχρέωση και δικαίωμα των ενόπλων δυνάμεων να διαφυλάσσει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους. Αυτό από το φθινόπωρο και μετά στο νέο σύνταγμα θα υπήρχε. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάτε για μια προσπάθεια του Ερντογάν να ξυλώσει κάτι το οποίο αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη σύγχρονη Τουρκία, δηλαδή το γεγονός ότι ο στρατός παραμένει, οι ένοπλες δυνάμεις και οι τρεις κλάδοι εγγυητές της συνέχειας της ενότητας του τουρκικού κράτους αλλά και του κοσμικού χαρακτήρα του. Ωραία, θα επανέλθω σε σας. Πάω στον κύριο Καραναστάση. Κύριε Καραναστάση, γιατί γράφετε ότι ο κύριος Τσίπρας υπεσχέθη στον κύριο Ερντογάν να εκδώσει τους 8 σε ένα επίπεδο πολιτικής απόφασης? Εγώ νομίζω ότι η πρόταση αυτή η οποία ακούγεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν ευσταθεί και προσπαθούν, αν αυτά βγήκαν από την Τουρκία, να δημιουργήσουν εντυπώσεις όσον αφορά για το τι περιμένουν από εδώ και πέρα. Είναι βέβαιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία την προηγούμενη Παρασκευή είναι μια ενέργεια η οποία είναι καταδικαστέα. Νομίζω ότι οι προσπάθειες τις οποίες κάνει ο τουρκικός λαός χρειάζονται υποστήριξη όσον αφορά τη θεμελίωση της δημοκρατίας αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, που είναι μια διαδικασία που τη γνωρίζουμε από πολλά χρόνια, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, και φυσικά πρέπει να γίνουν εκείνες οι προσπάθειες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια κουβέντα και, όπως ακούστηκε και πριν, βάλανε πάρα πολύ υψηλοί αξιωματούχοι θέματα τα οποία έχουν σχέση με την πορεία της δημοκρατίας αλλά και της ειρήνης και της σταθερότητας και του κράτους δικαίου στον χώρο αυτόν, στην Τουρκία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν θα επαναφέρει και τη θανατική καταδίκη. Εγώ νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους στέλνουν
είναι προς την αντίθετη. Ασφαλώς είναι ακριβώς στο θέμα ότι φαίνεται να επιμένει ο ίδιος. Νομίζω όμως ότι. Μάλιστα είπε το χαρακτηριστικό που είχε πει ο Ευρέν στο παρελθόν, ο στρατηγός, και να είναι Ευρέν. Θα τους έχω, λέει, στη φυλακή να τους ταΐζω. Κύριε, αποφασίζουν γι' αυτό. Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλο, νομίζω ότι η απόπειρα του πραξικοπήματος δεν πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή τη στιγμή από την τουρκική κυβέρνηση, δηλαδή από τον Ερντογκάν, ως άλοθη για να επιβάλλει αυταρχικές πρακτικές που οδηγούν τελικά στην κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία, όσο χαμηλά κι αν είναι αυτές όσον αφορά την ωριμότητά τους. Πάντως, εσείς λέτε και συμφωνώ ότι δεν πρέπει, αλλά αυτό κάνει ο Ερντογκάν. Ναι, αυτό και κάνει, πέρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς διατυπώνουμε μια δεοντολογία και λέμε δεν πρέπει. Ωραία, ακριβώς. Δεν πρέπει, αλλά αυτό γίνεται στην πράξη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, επειδή θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε αυτό που αναφέρθηκε, παρότι δεν είμαι νομικός, νομίζω ότι η υπόθεση που έχει πάρει με τους 8 Τούρκους οι οποίοι ζητήσανε, σήμερα έκαναν την αίτηση πολιτικού ασύλου, αλλά και από την άλλη πλευρά και το αίτημα της έκδοσης από την τουρκική κυβέρνηση, νομίζω ότι η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό και νομίζω ότι είναι κάτω από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση αυτή τη στιγμή ή πολιτική τοποθέτηση οποιοδήποτε πολιτικού, νομίζω ότι δεν βοηθάει σε αυτή την περίοδο και δημιουργεί προβλήματα σε μια περίοδο πάρα πολύ κρίσιμη που έχουν σχέσεις και με το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Σαφής. Πολύ γρήγορα, κύριε Γεωργαντά, κάνει κάπου λάθος η κυβέρνηση, κάνει κάτι που δεν είναι σωστό στην υπόθεση αυτή, δεν κρατάει τις ισορροπίες, ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, θέλω με ειλικρίνεια να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ λεπτό, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θέλει σοβαρότητα από όλους. Εγώ μέχρι τώρα μόνο έναν τόνο, λίγο παραπάνω από την κυρία Γεωργοβασίλη και από τον κύριο Βίτσα, αν θυμάμαι καλά, έτσι, θα ήθελα να μην υπάρχει. Δηλαδή ο τόνος ότι είναι πολύ σοβαρά τα επιχειρήματα για την έκδοση. Ακούστηκε αυτή η φράση από τους δύο αυτούς υπουργούς μας, από τη στιγμή που ουσιαστικά οι δικαστικές, έτσι, οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας μας θα αποφανθούν, νομίζω ότι δεν έπρεπε να δοθεί αυτός ο τόνος. Έπρεπε να αφαιθεί ακριβώς με βάση το διεθνές δίκαιο, το δικό μας το εσωτερικό δίκαιο, να αποφανθούν οι αρμόδιοι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα περισσότερο, γιατί γίναμε δυστυχώς μέρος του προβλήματος, θεωρώ ότι υπάρχει μια κατά ανάγκη υποκριτική στάση, θέλω ως εξής. Πάντα μια έκδοση έχει ένα προαπαιτούμενο. Το προαπαιτούμενο είναι να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης του αυτού που ζητάει το πολιτικό άσυλο και τελικώς δεν του δίδεται, ή αυτού που ζητεί η έκδοση και τελικά επιτρέπεται, ναι, σε ένα, ναι, κράτος, ναι, δικαίου. Ναι. Τώρα εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά, τα οποία τα κατανοούμε όλοι μας, και σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και σε σχέση με την ποινή του θανάτου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι. Την οποία θέλει να επιβάλλει. Σωστά το λέτε. Είναι ποινή του θανάτου με αναδρομική ισχύ. Είναι ζητήματα, δηλαδή, που να πιάσει και αδικήματα που προϋπήρξαν της θέσπισης, της εκ νέου θέσπισης της ποινής του θανάτου. Αυτό είναι, δεν ξέρω τι να πούμε, δηλαδή. Είναι, ανατρέπει τον παγκόσμιο νομικό πολιτισμό. Φοβάμαι ότι δυστυχώς γίναμε μέρος του προβλήματος. Κατανοώ τη σκληρή πραγματικότητα σε σχέση με τις ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν. Αλλά πιστεύω τελικά ότι οι δικαστικές αρχές, οι οποίες και θα πρέπει τελικά, είναι καθοριστική η δικιά τους στάση, συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, τα οποία δεν τα έχουμε κιόλας, και εμείς να πω κι εγώ όλα τα στοιχεία, δηλαδή σε σχέση και με τις αιτιάσεις σε σχέση με το λόγο. Τι ρίχνουμε στην πλάτη, κύριε, ενός απλού δικαστή, έτσι, ο οποίος είναι πολύ λόγω και του δικαστηρίου, γιατί ορίζεται το δικαστήριο στο οποίο πηγαίνει η υπόθεση αυτή και το οποίο θα αποφασίσει. Δεν έχει και πολλά χρόνια στο δικαστικό σώμα, έτσι. Έτσι. Είναι σχετικά νέος στο δικαστικό σώμα. Και τι ρίχνουμε στην πλάτη. Θα έρθω, κύριε Βγόζα, θέλω να πάω στον κύριο Κατσίκη. Μια κουβέντα, αν μου πείτε, να πάω σε διάλειμμα και να γυρίσουμε πάλι στη συζήτηση. Τελικά θα έχει βαρύνουσα σημασία τελικώς, ναι, να αποδειχτεί ποια ακριβώς ήταν η εμπλοκή των συγκεκριμένων. Σωστό. Κύριε Κατσίκη, τι να γίνει με αυτούς? Αληθεύουν αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, μερίδα του τύπου, όχι όλες οι εφημερίδες, ότι ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογκάν ότι σε 15 μέρες θα τους στείλει στην Τουρκία? Δεν νομίζω, διότι εάν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε έρχεται σε αντίφαση ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις και της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Κοντζιά, όπου και οι δύο κινήθηκαν στη βάση της εφαρμογής διεθνών και ελληνικών διατάξεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι θα τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες. Το θέμα θα το χειριστεί η κυβέρνηση με σύνεση και σοφροσύνη όταν χρειαστεί να εκφράσει την πολιτική της βούληση, αφού προηγηθεί η δικαστηριακή διαδικασία. Και επίσης, επί της ουσίας, δεν νομίζω πλέον η Τουρκία να έχει κάνει ιδιαίτερο λόγο να βιάζεται να τους πάρει πίσω. Βιάζεται, λέει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο. Το τελευταίο 24ωρο πρώτο θέμα στα μέσα. Να βιάζεται. Ναι, σύμφωνοι ότι του ζητά. Ότι του ζητά. Μπορεί να θέλει να λέει ότι θέλω και την επίσπευσή τους και τον επαναπατρισμό τους. Αλλά από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, αν σκεφτούμε, δηλαδή σε τι θα την εξυπηρετήσει. Κύριε Κατσίκη, εάν πάρει εδώ νωρίτερα λένε ότι 8 αυτομολύσαντες. Πήγε να σκοτώσει τον Ερντογάν. Θα τους κρεμάσει ο Ερντογάν. Μισό λεπτό. Αυτά τώρα προς παραδειγματισμό. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική πώς και να γίνουμε εμείς οι κατήγοροι αυτών των ανθρώπων. Εμείς κατήγοροι. Στη βάση ισχυρισμών. Κύριε Κατσίκη, ένα στοιχεία λεπτό. Που λέει τι, ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να σκοτώσουν τον Ερντογάν. Ναι. Εγώ δεν το άκουσα αυτό που θέλω. Τώρα μη λέτε. Και δεν θέλω. Ακούστε. Ναι. Ό,τι λέω, πολιτικός δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός. Καλός. Δημοσιογράφος είμαι. Ακόμα καλύτερος. Δεν δέχομαι αμφισβήτηση. Ναι. Ό,τι λέω είναι 100% ελεγμένο. Η εφημερίδα Star στην Τουρκία και άλλες εφημερίδες, οι οποίες μάλιστα πρόσκυνται στο ΑΚΕΠ, στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στο κυβερνών κόμμα υπό τον Ερντογάν. Λοιπόν, τι γράφουν. Γράφουν ότι αυτοί οι 8 ανήκουν σε εκείνη την ομάδα η οποία ξεκίνησε με τα 6 ελικόπτερα από τη Σμύρνη και πήγε προς τη Μαρμαρίδα για να χτυπήσει τον Ερντογάν, να τον πιάσει ζωντανό ή να τον φέρει πίσω νεκρό. Αυτό λένε, δεν λέω ότι ισχύει, αυτό λένε. Μάλιστα. Το λένε για να επιβαρύνουν τη θέση των 8. Βλέπουμε εδώ ακριβώς εικόνες από την απόπειρα που έγινε στην περιοχή. Και για να προκαλέσουν, πιστεύοντας έτσι, την απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση. Όχι, αυτό δεν είναι από την, δεν είναι από την Αλικαρνασσό. Αυτό ξέρετε που είναι. Αυτό είναι στο κτίριο των μυστικών υπηρεσιών, στη ΜΙΤ. Η ΜΙΤ χτυπιέται από ελικόπτερο και από F-16 και οι άνδρες της ΜΙΤ αμήνονται προσπαθώντας να χτυπήσουν το ελικόπτερο, το οποίο για να χτυπήσει βράδυ πρέπει να κατέβει σε χαμηλό ύψος. Πάμε λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιμετωπίζει μια κρίση. Εκείνο που πιστεύω ότι είναι μείζον για την Ελλάδα είναι να προσέξει τον κίνδυνο της εξαγωγής αυτής της κρίσης εντός του ελληνικού χώρου. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που λέτε. Έτσι, είναι ένα θέμα σοβαρό και πιστεύω ότι πρέπει περισσότερο να εστιάσουμε εκεί. Από εκεί και πέρα, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Βγόντσα. Δεν πρέπει και με τον κύριο Καναστάση. Δεν πρέπει να εκφράζουμε ούτε καν προσωπικές απόψεις για το τι μέλη γενέστε με αυτούς τους ανθρώπους ό,τι αφορά τη διαδικασία αποδοχής τους ως προς το άσυλο ή επανέκδοσής τους. Ας αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει και ας αφήσουμε και την ελληνική κυβέρνηση δια των διπλωματικών της οδών να αντιμετωπίσει το θέμα. Πάντως, επιμένω σε αυτό που είπα από την αρχή, κύριε Παναγιωτόπουλε, ανεξάρτητα από το τι λέει ο τουρκικός τύπος, εγώ πιστεύω ότι το θέμα της Τουρκίας δεν είναι θα τους πάρει σε 15, 20, 35 ή 50 μέρες εν ώψη ότι μεσολαβεί και ο Αύγουστος. Το θέμα είναι ότι θέλει να τους πάρει και συντηρεί αυτό το δικαίωμά της προκειμένου να εκτονώσει και ένα λαϊκό αίσθημα το οποίο σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει μέσα από αυτό να προσπορήσει πολιτικά ωφέλη. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, επιτρέπετε, θα ήθελα να περάσει άμεσο μήνυμα στους άλλους που έχουν αυτομολύσει. Γι' αυτό βιάζεται να τους πάρει. Ακριβώς. Υπάρχουν εξαφανισμένοι. Σωστό και αυτό. Πάμε λοιπόν σε ένα γρήγορο διάλειμμα και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Να δούμε τι γίνεται με το προσκήνιο και το παρασκήνιο της μάχης για τα κανάλια και να δούμε τι γίνεται και για τη μάχη για τον εκλογικό νόμο που αρχίζει αύριο στη Βουλή και θα τελειώσει την Πέμπτη. Σήμερα. Σε λίγο λοιπόν, που αρχίζει σήμερα ακριβώς, ναι. Ναι, βεβαίως. Κύριε Καναστάση, ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή και θα κορυφωθεί αύριο και μεθαύριο. Προσοχή, την Πέμπτη το απόγευμα θα έχουμε τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και θα έχουμε και την ψηφοφορία. Προβλέψεις. Μετά τη δήλωση της Χρυσής Αυγής ότι θα απόσχει, οι προβλέψεις μιλάνε για 179 κοινοβουλευτικά κουκιά. Δηλαδή για μια πραγματικότητα που είναι πολύ μακριά από το όριο των 200 που θα έδινε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να καθιερώσει την απλή αναλογική από τις αμέσως επόμενες
βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Η μάχη λοιπόν άρχισε, λεπτομέρειες σε λίγο.